ελάτε τώρα. Αυτά που συμβαίνουν τις δύο-τρεις τελευταίες ημέρες στην εκπομπή και στους συναδέλφους, παιδιά, πραγματικά δεν έχουν ξαναγίνει. Αξίζει τον κόπο να θα πάρω μετά τον Αλκίνο να του δώσω το θέμα για την Εσπρέσο. Πραγματικά όμως. Ναι. Είμαστε κυνηγημένοι από την τύχη κυριολεκτικά. Να σας κάνουμε ποδαρικό, να σας το κλείσουμε το σπίτι όμως. Πέφτει ο ένας μετά τον άλλον. Τι παίρνονται σκόβουμε. Ναι, με τζάμια συνάδελφος. Περαστικά, το μαράκι, να το ευχηθούμε περαστικά. Έκοψε τους στένοντές της, δεν είναι εδώ το κορίτσι, είναι μπαταρισμένο σπίτι. Ελισάβετ, οικονόμου, μια χαρά χθες τη χαιρετάμε. Σήμερα με ψήξη δεν μπορεί να κουνηθεί. Τη χτύπησε τον νεύρο του αυτιού. Τα παιδιά κλείνονται στα σανσέρ. Δεν δουλεύουν οι κάρτες μας. Δηλαδή, ναι, δύο φορές παιδιά μου είχα χαλάσει το αυτοκίνητο και χτες και σήμερα. Έδωσα αγώνα για να φτάσω. Απλώς να τελειώνουμε. Οκ, και δεν θα ξανοχλήσουμε κανέναν, το αρχιζόμαστε αυτό. Να, σίγουρα.